Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, χρόνια Σπύρο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Να είμαστε, να δούμε... να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, γιατί για τα πράγματα φάνηκε ότι ήταν λιγάκι δύσκολα μέσα στις γιορτές, γιατί πολύ μεγάλη έξαρση παρουσίασε. Εκεί που τον είχαμε ξεχάσει, θα λέγαμε. Τώρα, αλήθεια, τον είχαμε ξεχάσει τον κορονοϊό κάπως. Γυρίσαμε σαν να είμαστε λίγο δύο χρόνια πριν. Πολύ μεγάλη έξαρση. Έτσι είναι. Το προηγούμενο διήμερο, εορταστικό διήμερο, λιγότερα τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Είδαμε εικόνες συνωστισμού έξω από τα φαρμακεία. Εικόνες που είχαμε να τις δούμε δύο χρόνια, με ωραίες δεκάδων μέτρων, με άτομα που θέλαν να προμηθευτούν κάποιο rapid test. Δυστυχώς βρίσκεται σε έξαρση ο κορονοϊός. 1.373 είναι οι συνάνθρωποι μας που νοσηλεύτηκαν την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, αλλά και με τις προηγούμενες εβδομάδες. 200 συνάνθρωποι μας έκαναν Χριστούγεννα σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ενώ έχει ανέβει και ο αριθμός των νεκρών. Ανά εβδομάδα 60 νεκρούς θρηνήσαμε την περασμένη εβδομάδα από κορονοϊό, ο οποίος είναι εδώ και μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Οι ειδικοί αυτό που προτείνουν είναι να κάνουμε τα εμβόλια, το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός του εμβολιασμού, κινείται σε πολύ ρηχά επίπεδα, μόλις 200.000. Είναι αυτοί που έχουν πάει να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο και πολύ χαμηλά επίπεδα στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους. Αυτό υπολογίζεται είναι το πιο σοβαρό. Ότι περισσότερο από το 80%, ναι, ναι. 8 στους 10, δεν το έχουν κάνει. Εντάξει, το ναι. επικαιροποιημένο εμβόλιο. Και αυτές τις ημέρες, με όλα τα ρεβεγιόν, με όλες τις μετακινήσεις που γίνονται, οπωσδήποτε υπάρχει μια υπερμετάδοση. Γι' αυτό καλό θα ήταν να προσέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και ίσως να επαναφέρουμε και τις μάσκες σε χώρους με υψηλό συνωστισμό. Ναι, παιδιά, γιατί τώρα σε πόσα τραπέζια πήγαμε τα Χριστούγεννα και ήταν οι άνθρωποι πιο μεγάλη ηλικία. Και για να λέει τώρα και στου 8 στου 10 που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι μόνο κορονοϊός. Παιδί μου, είναι και η γρήπη, ο στρεπτόκοκκο. Είναι ο στρεπτόκοκκο. Ναι. Είναι ο RSV που έχουν τα παιδιά. Όλοι κάτι. Κάτι έχουμε. Κυκλοφορούν. Ναι. Άσε τώρα, κυκλοφορούν και κυκλοφορούν. Όλοι παθιασμένοι είμαστε, όλοι κάτι κόλλησαμε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, να δούμε τι θα γίνει και με τα ραντεβού για τον εμβολιασμό. Νομίζω ότι σιγά σιγά, βλέποντας αυτές τις εικόνες, περισσότερος κόσμος θα πει: άντε να το κλείσω το ραντεβού, να τελειώνω, να κάνω και το εμβόλιο. Αυτό που μου λένε γιατί. Ή και να προσέχουμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μία μάσκα, ένα τεστ. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι, αλλά στα μέσα, ρε παιδί μου, που κυκλοφορούμε δηλαδή πλέον. Θέλει μάσκα τώρα που έχει τόσο κόσμο. Στα μαγαζιά πάμε και ψωνίζουμε, θέλει μάσκα. Όταν πας σε ένα τραπέζι και έχεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, κάνεις το τεστ σου. Δηλαδή, αυτά τα ξεχάσαμε ξανά, μάλλον. Ξανά, μάνα. Θα τα ξαναθυμηθούμε από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρη. Δεν το έχω ξαναδεί. Κι εγώ για το φαρμακείο ήμουν, αλλά θα φύγω βλέποντας τέτοια ώρα. Υπάρχει έξαρση. Είναι και πολλές αρρώστιες. Είναι και λίγο η γρήπη και ο κορονοϊός. Ούρες πολιτών που εκτείνονται σε ένα ολόκληρο τετράγωνο έξω από εφημερεύοντα φαρμακεία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.30 και το φαρμακείο το οποίο βλέπετε πίσω μου είναι το μοναδικό στο Νέο Ηράκλειο. Το επόμενο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιόμετρων στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα και εκεί έχουμε ουρές 20-25 ατόμων από νωρίς το πρωί, με τους περισσότερους από όσους βλέπετε να περιμένουν για να κάνουν rapid test. Όταν ήρθα εγώ ήταν καμιά εικοσαριά. Θα με κολλήσουν, θα τους κολλήσω. Κάπως θα γίνει δηλαδή το πράγμα. Δεν προστατευτώ και δεν προστατεύσω. Πήγα πρώτα στο νοσοκομείο στην Αγία Όλγα να ζητήσω. Μου λέει: όχι, δεν κάνουν. Γιατί είναι αργία. Πού κάνουν, λέει: στο ΚΑΤ πηγαίνετε. Πάω στο ΚΑΤ, το οποίο εφημερεύει δήθεν. Α, όχι, λέει: δεν ξέρω τι κορονοϊό, τεστ για κορονοϊό, τι είναι αυτό. Οπότε. Και κατέληξα εδώ που γίνεται της κακομοίρας. Θέση στο τραπέζι των εορτών φέτος έχει και πάλι ο κορονοϊός. Λόγω της μεγάλης έξαρσης των ιώσεων, η ζήτηση μπορεί σε τέτοια φάρμακα να είναι πολύ μεγάλη και ακόμα και σε φαρμακεία εφημερεύουν να τελειώσουν πολύ πριν το σχόλασμα. Πυρετός κρουσμάτων, νοσηλιών και θανάτων χτυπάει τον κόδωνα κινδύνου. Περισσότεροι από 1.350 άνθρωποι νοσηλεύονται με λοιμόξη COVID-19 ή με επιπλοκές τους σε νοσοκομεία όλης της χώρας, με τους 200 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας. Πήγε δικός μου φίλος σε νοσοκομείο για άλλη δουλειά και άρπαξε τον κορονοϊό. Από τους 40 ασθενείς που κατέληγαν από κορονοϊό κατά μέσο όρο τις προηγούμενες εβδομάδες, ο αριθμός τους πλέον ανήλθε σε 60. Είναι ένα νούμερο που πρέπει να μας ανησυχεί.
Πρέπει δηλαδή να μας αλαρμάρει. Το αποτύπωμα όλων αυτών των μετακινήσεων μέσα στις γιορτές θα φανεί στις εισαγωγές αλλά και στις νοσηλίες το επόμενο διάστημα, κυρίως μέσα στον Ιανουάριο. Είναι ένα μείγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τόσο καλό νοσοποιητικό σύστημα στα νοσοκομεία. Και οι διαφορές της θερμοκρασίας παίζουν νομίζω ένα ρόλο στις διάφορες αρρώστιες. Πάνω από το 80% των ηλικιωμένων άνω των 65 δεν έχει εμβολιαστεί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Δυστυχώς, λιγότεροι από 200.000 Έλληνες έχουν κάνει το εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της μάσκας προστασίας και η αποφυγή του συνωστισμού είναι, όπως λένε οι ειδικοί, το πιο ισχυρό φάρμακο.